Μένουμε σπίτι και διαβάζουμε. Θα σας διαβάσω από το τελευταίο μυθιστόρημα με τίτλο «Αθώα πλάσματα» που εκδόθηκε φέτος, αυτή την τρομερή χρονιά, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Διαβάζω από το κεφάλαιο «Η επίσκεψη». Εδώ και πολύ καιρό δεν με απασχολεί το μέλλον μου. Ξέρω ότι το μέλλον δεν είναι ακόμα εδώ και δεν μπορεί να γίνει εμπειρία παρά μόνο όταν διαβεί πρώτα ένα παρόν. Ξέρει ότι το μέλλον είναι κάτι απολύτως παράλογο, άπιαστο και αφηρημένο και πως κάθε στοιχείο του είναι πιθανότητα. Δεν είναι παρά ένας πολτός πιθανοτήτων, εκτιμήσεων, προσταφερέσεων. Ξέρω πως το μέλλον δεν μπορεί να εισπραχθεί, να φαγωθεί, να αγκαλιαστεί, να ειδωθεί. Το να το ακολουθείς είναι σαν να ακολουθείς ένα φάντασμα. Όποιος πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο πιο γρήγορα το φάντασμα απομακρύνεται. Το μέλλον είσαι εσύ χαμένος. Και άλλοι, για να υπάρχουν άλλοι, πρέπει να υπάρχει αλυσβερίση. Να παίρνεις και να δίνεις. Όταν παίρνεις, γίνεσαι. Όταν δίνεις, είσαι. Σερφάρω στο διαδίκτυο, μηχανικά. Πτήσεις από τη μια σελίδα στην άλλη. Αν κάποιος έφτιαχνε ένα βιβλίο από αυτά που διάβασα την τελευταία ώρα, θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Θα αποτύπωνε αυτό που είμαι. Είχε βία, είχε περιέργεια. Και ξαφνικά ένα κουδούνι. Το δεύτερο από τότε που έχω εγκατασταθεί εδώ. Σηκώνομαι, φτιάχνω λίγο το παντελόνι, περνάω το χέρι από τα μαλλιά μου, μηχανικά. Ανοίγω την πόρτα. Μπαίνει μια γυναίκα. Θα είναι γύρω στα 50, καλοδιατηρημένη. Μαλλιά κομμωτηρίου, όχι πολύ φουσκωμένα, γωνιώδες πρόσωπο, λεπτά γυαλιά, κόλου ρουλέ, φούστα, γόβες, τσαντάκι. Ο κύριος Στέφανος Νι, ο ίδιος. Μαριάννα Κονίδη. Έχουμε ξανασυναντηθεί κάπου. Όχι, δεν νομίζω. Φυσιογνωμία σας, τέλος πάντων. Της δείχνω την πολυθρόνα, δεν είναι τίποτα, φτηνό IKEA. Κάθομαι στη θέση μου, βγάζω χαρτί, στυλό, σαν να είναι η πρώτη φορά. Η γυναίκα μοιάζει για κανονικός πελάτης. Έτοιμος να αρχίσω το παιχνίδι. Πάντα η σχέση με τον πελάτη είναι σχέση αμοιβαίας αποπλάνησης. Το ζήτημα είναι πώς προσφέρεσαι. Πώς μπορώ να σας είμαι χρήσιμος, λοιπόν. Θέλω να με παρακολουθήσετε. Να σας παρακολουθήσω, ναι. Στη δουλειά μου πάντα κάποιος μου ζητάει να κάνω κάτι για αυτόν. Πάντα παρεβάλλονται άλλοι, τρίτη, τέταρτα πρόσωπα. Κατά στρατήγηση πρωτοκόλλου, λοιπόν. Είναι κάτι που δεν μου έχει ζητήσει κανείς ποτέ. Σας το ζητώ εγώ. Κοιτάζω καλύτερα. Είναι μια γυναίκα μέτρια σε όλα. Θα μπορούσε να είναι τα πάντα. Από δασκάλα μέχρι γιατρός, από κοινωνική λειτουργός μέχρι νοικοκυρά. Από παντρεμένη μέχρι απελπισμένη που τάχει με παντρεμένη. Η κυρία όλα, η κυρία τίποτα. Ωραία, μου ζητάτε να σας παρακολουθήσω λοιπόν. Ακριβώς. Γιατί? Τι σημασία έχει αυτό, επαγγελματίες δεν είστε? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλω να ξέρω και το κίνητρο του πελάτη. Εάν μου λέγατε να παρακολουθήσω τον άντρα σας λόγου χάρη, θα σας έκανα την ίδια ερώτηση και θα μου απαντούσατε, όπως απαντά το 90%, γιατί υποψιάζεστε ότι σας απατά. Δεν είμαι αυτή η περίπτωση. Εδώ το υποκείμενο και το αντικείμενο ταυτίζονται. Το λέει με μια υποψία περιφρόνησης που με ενοχλεί. Ενδόμηχα θέλω εκδίκηση για την υποτίμηση. Το αποτολμώ. Η ταύτιση αυτή, ξέρετε, ακούγεται παθολογική. Αν ένα κομμάτι σας θέλει να παρακολουθεί το άλλο, κάτι συμβαίνει που απαιτεί άλλη δικότητα.